Γεια σας φίλες και φίλοι, Σάββατο σήμερα, 30 Δεκεμβρίου 2023, τελευταία εκπομπή του χρόνου και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σε αυτή την εκπομπή τον κύριο Νίκο Παπα όπου θα μιλήσουμε για ένα θέμα, νομίζω, που ενδιαφέρει τον κόσμο, γιατί όλοι γνωρίζουν την οδό Βασιλίσης Σοφίας στην Αθήνα, ενα κεντρικότατος δρόμος, αλλά λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν ποια πραγματικά ήταν η Βασίλισσα Σοφία. Συνήθως πλέον η, η γενιά, η δικιά μου και οι επόμενε, ίσω και κάποιε από του προηγούμενε. όταν λέμε Βασίλισσα Σοφία, πάει το μυαλό μα στην αδερφή του Βασιλιά Κωνσταντίνου, του τελευταίου Βασιλιά τη Ελλάδο. Αλλά υπήρχε μια άλλη Βασίλισσα Σοφία για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Κύριε Παπα-Κωνσταντίνου, καλό απόγευμα. Χαιρόμαστε που είστε σήμερα εδώ στο στούντιο τη Βεργίνα Τηλεόραση. Καλησπέρα σα και σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Βασίλισσα Σοφία, λοιπόν, και αυτή η συζήτηση γίνεται με αφορμή και με αυτό εδώ το βιβλίο που έχω στα χέρια μου. Με τίτλο Βασίλισσα Σοφία των Ελλήνων, το οποίο βεβαίω κυκλοφορεί από τι εκδόσει Φερενίκη. Ναι. Και... Πρόσφατα ναι, κυκλοφόρησε. Μόλι κυκλοφόρησε, και... κυκλοφόρησε. Θα λέγαμε ότι σε περίπου 400 σελίδε, τι ακριβώ κάνετε, κάνετε μια βιογραφία τη Βασίλισσα Σοφία. Ναι, ακριβώ. Από τη μέρα που γεννήθηκε στα παλάτια του Πόσνταμ στο Βερολίνο, όλη τη ζωή τη στην Ελλάδα, σαν πριγκίπισσα διαδόχου και μετά σαν Βασίλισσα, όλα. Mm τα ταραγμένα χρόνια και των Βαλκανικών πολέμων και μετά του Παγκόσμιου πολέμου, Είναι τα όλα χρόνια του, του διχασμού και μετά οι περιπέτειες και η εξορία και ο θάνατος της, μέχρι το θάνατό της στην εξορία. Να τα πάρουμε από την αρχή λοιπόν Με. τα πράγματα κύριε Παποκοσταντίνου. Η Βασίλισσα Σοφία έγινε Βασίλισσα των Ελλήνων της Ελλάδος καθώς παντρεύτηκε τον βασιλιά Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντίνο τον πρώτο, τον στρατιλάτη που λέμε, τον νικητή των βαλκανικών αγώνων αλλά και τον πρωταγωνιστή του Εθνικού Δικασμού και εν μέρει και της μικροσυστατικής καταστροφής. Δηλαδή ένα πρόσωπο που έχει και θετικά και αρνητικά. Ένα πρόσωπο που, όπως και να το δούμε, σημάδεψε την νεότερη ιστορία Υιστωρία. του τόπου μας. Mm -hmm. Οπότε θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε α, από εκεί. Η Σοφία ήταν Γερμανίδα αδερφή του Γουλιέλμου, του Δευτέρου, του Κάιζερ, του βασιλιά, δηλαδή τη Γερμανία. Του αυτοκράτορα τη Γερμανία. Πώ έγινε λοιπόν η γνωριμία με τον Κωνσταντίνο, ε, Παρόλο που ο Κωνσταντίνο είχε πάει στο Βερολίνο για να σπουδάσει στην mm. Σχολή Πολέμου που υπήρχε εκεί πέρα, δεν συναντηθήκαν εκεί, αλλά εκείνη ακριβώ την εποχή συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Λονδίνο, όπου ε, γιορταζόταν το Ιωβιλαίο τη Βασίλισσα Βικτωρία, 50 χρόνια στο θρόνο. Τη Αγγλία. Τη Αγγλία, η οποία ήταν η γιαγιά τη mm. Σοφία δεδομένου ότι η μάνα τη ήταν η μεγάλη κόρη τη Βασίλισσα. Άρα ήταν μισή η Γερμανίδα, θα λέγαμε μισή η Και μισή η Εγγλέζα. Άλλωστε, και τη μητέρα τη την κατηγορούσαν ότι ήταν πολύ Εγγλέζα για τη Γερμανία. Ήταν... Της... Κα... Την κατηγορούσαν για αυτό το πράγμα. Ε... και η... Η... η Σοφία ήταν αρκετά επηρεασμένη από τη μητέρα τη. Mm -hmm δεδομένου ότι εκείνα τα χρόνια ε, στα έξι παιδιά του ζεύγου, των διαδόχων της Γερμανίας, του Φρυδερίκου και της Βικτορίας, τα τρία μεγάλα την ανατροφή την είχε ο παππούς τους, ο Γουλιέλμος ο πρώτος, και ο Μπισμαρκ, ο σιδηρούς καγκελάριος Φεβαίνω. της Γερμανίας, ενώ τα τρία μικρότερα, μέσα στα οποία ήταν και η Σοφία, που ήταν τρία κορίτσια, την ανατροφή τους την είχε ο πατέρας τους και η μητέρα. Οπότε ο γάμος του Κωνσταντίνου με την Σοφία ήταν γάμος ε, που εξυπηρετούσε πολιτικά συμφέροντα, ήταν έρωτας, ήταν συνοικέσιου, τι ακριβώς ήταν. Ε, όλα αυτά μαζί. Όλα αυτά μαζί θα λέγαμε. <χει> ήταν ε, έρωτας γιατί πραγματικά ε, ένα 20χρονο παλικάρι που ήταν ο Κωνσταντίνος και μια 18χρονη mm. κοπέλα που ήταν ε, ωραία κοπέλα και ωραίο παλικάρι. Ε, όταν συναντηθήκανε, αισθανθήκαν μια έντονη αμοιβαία έλξη ο ένας για τον άλλον. Απ' την άλλη, για την Ελλάδα ήταν ε, η κόρη των Γερμανών Αυτοκρατόρων. Να γίνει βασίλισσα στην Ελλάδα ήταν κάτι σημαντικό. Εδώ έρχεται και η προφητεία, η παράδοση που λέει ότι ε, θα ξαναπάρουμε την πόλη. Όταν θα βασιλεύει στην Ελλάδα ο Κωνσταντίνο με γυναίκα Σοφία και ήταν μια αναβίωση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και τη Αγία Σοφιά. Mm. Ωραία η θρύλη αυτή. Σhrίγη, πραγματικά. Ναι, αλλά για του Έλληνε, φαντάζομαι, θα ήταν σημαντικό να πούνε ότι θα έρθει η γυναίκα ε, πριν μάλλον τη Γερμανία, να γίνει βασίλισσα, γιατί η Γερμανία ήταν μια χώρα ε, πολύ σημαντική τότε. Για του Γερμανού όμω, το να πάει μια Γερμανίδα πριν στην Ελλάδα να γίνει βασίλισσα ήταν σημαντικό, γιατί ή μα βλέπανε σαν κατώτερου, σαν κάτι διαφορετικό σαν κάτι το οποίο δεν ήταν και πολύ σπουδαίο. Ε, στην αλληλογραφία της Σοφίας με τη μητέρα της, ε, η μητέρα της της γράφει πολλές φορές όταν συναντάει εδώ και πράγματα στα οποία δεν είναι ήταν συνηθισμένη, ενώ στην καθημερινή Βεβαίως. ζωή... Ε, τη γράφει συνέχεια ε, ο Μην παραπονιάζει, Σοφία. Ε, είναι μια, είναι ένα πολύ ευγενή λαό. Είναι μια χώρα που μόνο 60 χρόνια έχει ανεξάρτητη. Και ό,τι δεν είναι σωστό, ό,τι δεν πάει καλά, είναι δική σου αποστολή να δουλέψει και να το αλλάξει και να βοηθήσει αυτή τη χώρα και αυτό το λαό. Και το έκανε, βοήθησε. Ε, σε όλη τη ζωή το προσπάθησε, το προσπάθησε. Ακόμα και την εποχή που ήταν η γυναίκα του διαδόχου και όχι καν Βασίλισσα. Mm -hmm. Γιατί η δράση της στο πράσινο και στην Φιλοδαστική Ένωση και μετά στο Νοσοκομείο Παίδων ξεκίνησαν Άρα... το 1913 χρόνια πριν. Άρα μέχρι σήμερα οφείλουμε πολλά στη Βασίλισσα Σοφία για τη δράση της, όπως είπατε, στην δημιουργία πρασίνου στην πρωτεύουσα. Στην πρωτεύουσα, ναι αυτό. Ε, της, της είχε, θα λέγαμε ότι ήταν της είχε γίνει αιμονή ότι πρέπει να βοηθήσει στην αναδάσωση της Πρωτεύουσας, αλλά και όλης της Ελλάδα. Και το κατάφερε. Και το κατάφερε με ε, συστηματική προσπάθεια. Ε, κάθε χρόνο γινόντουσαν αναδασώσει, ε, δημιουργούσε δα, ε, πάρκα, ε, το, με, το Μητροπολιτικό Πάρκο της ε, Αθήνας, το οποίο στην πορεία μετά με τη την μικρασιτική καταστροφή ουσιαστικά στο χώρο που είχε αναδασώθει γίνανε προσφυγικοί προ... mm. συνοικισμοί και εντάξει. Ακόμα όμως και σήμερα ό,τι πράσινο υπάρχει στην Αθήνα οφείλεται στην Βασίλισσα Σοφία. Ο λόγος του φιλοπάπου Φερρυπίν από εκεί ξεκίνησε, το Ζάπιο και οι όχθες του Ιλισσού ποταμού, και οι πόρειε τη Ακρόπολη, όλα αυτά φυτευτήκαν την εποχή Μάλιστα, μάλιστα. Είναι σημαντικό. Αυτό βέβαια, απ' την άλλη, σκεφτόμαστε ότι πέρασε όσα χρόνια θα πρέπει να έχουν γίνει περισσότερα πράγματα στη περίοδο που ακολούθησε που έχει ακολουθεί, τη... Ναι. μετά τη βασίλισσα Σοφία ναι. και δεν έχουν γίνει τόσα πολλά. Ε, απ' την άλλη, έχει μείνει στην ιστορία βέβαια και για το νοσοκομείο Πέδων. Ναι. Για πείτε μα γι' αυτό. Ήτανε δημιούργημά Ε, χτίστηκε εξ ολοκλήρου από δωρεές και από ιδιωτικούς πόρους και ε, όχι κρατική, καμία κρατική ενίσχυση και λειτουργούσε υποδειγματικά σε ένα χώρο, εκεί που είναι και σήμερα άλλωστε στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα ε, ο οποίος παραχωρήθηκε από την εκκλησία από την ε, ε, Μόνη Πετράκη mm. εν περιπτώσει και γινόντουσαν τα περίπτερα το ένα μετά το άλλο γιατί στην εποχή εκείνη αυτό το νοσοκομείο δεν ήταν ε, ένα ενιαίο κτίριο, αλλά πολλά περίπτερα χώρια των λοιμωδών και μεταδοτικών νόσων, χώρια των, τα χειρουργικά, τα παθολογικά. Άρα είχε, το έκανε γιατί έβλεπε ότι υπήρχε ανάγκη για τη δημιουργία ενός τέτοιου νοσοκομείου. Ναι, ε, ήταν πρακτική πολύ και καταλάβαινε ότι όταν υπάρχει παιδική θνησιμότητα είναι πάρα πολύ κακό, mm. αλλά και όλες αυτές οι ερώσκες που μπορεί να πλήξουν ένα μικρό παιδί και να του σημαδέψουν τη ζωή και να το κάνουν να μην μπορεί να δουλέψει και να είναι εξαρτόμενο από τους άλλους, να μην μπορεί να κάνει η οικογένεια. Του. Το κάνουν δυστυχισμένο, ας πούμε, στο τέλος. Τώρα, ε, ποια ήταν η σχέση της με τον Κωνσταντίνο όσον αφορά την πολιτική, δηλαδή τον επηρέαζε καθόλου ε, ανακατευόντας υποθέσεις του κράτους. Ε, Θα έλεγε κανεί ότι ε, κρατούσε κάποιε αποστάσει mm. το ζευγάρι από το να η σοφία στι κρατικέ υποθέσει. Ε, από την άλλη, μοιραζόντουσαν συχνά ε, τη γνώμη και κάποιε ευθύνε. Ε, όταν όμω ο Κωνσταντίνο ήθελε, ήταν και, και εκείνο πεισματάρη, μπορούμε να πούμε, ήθελε κάτι ή πίστευε σε κάτι, δεν θα μπορούσε να πει κανεί ότι επηρεαζόταν τόσο πολύ από τη σύζυγό του και πολύ περισσότερο ότι ακολουθούσε τι παρεμβάσει ή τι εντολέ αυτή. Ναι, αλλά επειδή εσεί είχατε γράψει και ένα άλλο βιβλίο, το Πριγκίπησε στη δίνη του Πολέμου, mm -hmm. όπου μιλάτε για πολλέ μεγάλε προσωπικότητε τη ελληνική βασιλική οικογένεια. Τι σα έκανε να ασχοληθείτε μετά με τη Σοφία, Δηλαδή, τι ήταν αυτό που σα κέντρισε τον ενδιαφέρον σε αυτή την προσωπικότητα, ώστε να γράψετε ένα ολόκληρο βιβλίο για αυτήν. Mm -hmm. ε... Γενικά ήθελα και εγώ να την γνωρίσω mm -hmm. γιατί ήξερα πολλά πράγματα για τη ζωή της και για τη δράση της αλλά ε, όταν μελετάς ένα θέμα για να το γράψεις σε βιβλίο ε, εμβαθύνεις πολύ περισσότερο ε, και αρχίζοντας να, εμβαθ, να εμβαθύνω στη ζωή της ε, ουσιαστικά από μόνο του βγήκε ότι μπορεί αυτό να γίνει ένα βιβλίο ας πούμε, ένα, μια βιογραφία από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήταν όμως η Σοφία ως προσωπικότητα που σας κέντρησε να ενδιαφέρον και κάποια άλλη βασίλισσα, ε, ή για, τα άλλα, για τις άλλες όσο έχουν υποθεί λίγο πολύ. Ε, για τις άλλες έχουν υποθεί λίγο περισσότερα πράγματα mm. σε σχέση με τη Σοφία, γιατί εκτός από την βιογραφία του Σκανδάμη του 1948, πριν από πολλά χρόνια, πολλά χρόνια ε, δεν υπήρχε άλλη βιογραφία. Ενώ, για την Όλγα υπήρχε μια, υπάρχει μια πλήρης βιογραφία από την γραμματέα τη, mm -hmm. την Ιουλία Καρόλου, η οποία την γνώριζε πάρα πολύ καλά, α πούμε. Τώρα μιλάμε για τι μεγάλε βιομηχανίε. Βέβαια. Ε, τώρα η, η Σοφία λοιπόν γίνεται βασίλισσα, παντρεύεται και μάλιστα είναι ο πρώτο βασιλικό γάμο που συμβαίνει στην Ελλάδα. Έτσι? Mm. Γιατί ο Όθον και ο Γιώργο είχαν παντρευτεί στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Ναι. Ε, Παρ' όλα αυτά και ο Όρθωνα και ο Γεώργιο ήταν βασιλιάδε όταν παντερεύτηκαν. Ναι. Ενώ ο Κωνσταντίνο με τη Σοφία ήταν ο διάδοχο και η Φαντάζομαι ότι θα ήταν φαντασμαγωρική και εντυπωσιακή η γάμη του. Ο πρωθυπουργό τότε ήταν ο Χαρίλο Τρικούπης, mm -hmm. ο οποίο είπε ότι θα είναι ένα σημαντικό γεγονό στην ελληνική ιστορία. Ε, μάλλον είναι ένα σημαντικό γεγονός και πρέπει να εορταστεί ανάλογα Άρηστα. Και όντως ήταν λαμπερός ο γάμος Ο γάμος ήταν λαμπερός και βεβαίως ε, έχετε μέσα και αρκετά και δημοσιεύματα και φωτογραφίες Είναι πλούσιο το υλικό που έχετε βρει κύριε Παπακοσταντίνου Αλλά λίγα χρόνια μετά ήρθε ο εθνικός διχασμός Μετά τις ε, μεγάλες βεβαίως νίκες του Βαλκανικούς και τον διπλασμό της χώρας και βρίσκεται ο βασιλιάς Κωνσταντίνος να παρετείται στην ουσία υπέρ του Αλεξάνδρου λίγα χρόνια αργότερα. Του να αναγκάζεται, αναγκάζεται. Να αναγκάζεται. Αυτό τώρα πόσο διαχείριζεται η βασιλική οικογένεια. Δηλαδή ένας βασιλιάς να παρετείται και το θρόνο μάλιστα να μην τον παίρνει ο, ο, διάδο, ο νόμιμος ο διάδοχος, διάδοχος, αλλά ο δεύτερος γιος. Ναι. Ε, αυτό εμείς, ιδίως σήμερα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο... Ε, Ας το πούμε ανώμαλο είναι, είναι πρώτα-πρώτα οι βασιλιάδες, γίνονται οι βασιλιάδες μέχρι να πεθάνουν. Σωστά. Ε, και ε, όταν πεθάνει ένας βασιλιάδας, αυτομάτως έρχεται ο επόμενος, ο οποίος καθορίζεται όχι από τις επιλογές του λαού, της βουλής, της κυβέρνησης, αλλά από τους νόμους της φύσης, αυτός είναι η πρωτότοπος. Κληρονομικό αυτό είναι, δικαίωμα. Ναι, και από όλα αυτά τα γεγονότα είναι, είναι προκαθορισμένος ποιος θα είναι ο διάδοχος. Ε, επιλο... ε, ο εξαναγκασμός του Κωνσταντίνου να φύγει, γιατί δεν παραιτήθηκε βέβαια, να φύγει... Εκδιώχθηκε στην ουσία. Εκδιώχθηκε, ναι, από το Ζωνάρ. Ε, από τους Αγκλογάλους. Από τους δυνάμεις, είναι οι προστάτηδες δυνάμεις. Εντό ήταν... Εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ναι. Ε, τρεις ήταν οι προστάτητες δυνάμεις, τότε η Ρωσία, η Γαλλία και η Αγγλία. Η Ρωσία μόλι είχαν διώξει τον Τζάρο και απήχε κατά κάποιο τρόπο με το... Έχει τα εσωτερικά τη προβλήματα με το καινούργιο καθεστώ που είχε δημιουργηθεί εκεί πέρα. Οπότε μείναν οι, οι Αγγλογάλοι. Και πιο φανατικοί ήταν οι Γάλλοι. Και τώρα, πώ είναι μια μητέρα τα συναισθήματα από τη μία, η ίδια πάβει να είναι Βασίλισσα και ο άντρα τη Βασιλιά, αλλά βλέπει το γιο τη να γίνεται Βασιλιά. Και μάλιστα να πουμε κύριε κυρία ότι είναι μια από τι εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσει στα παγκόσμια χρονικά και οι τρει γη να γίνουν βασιλεί. Πραγματικά ήρθαν έτσι τα πράγματα ναι. που γίνανε και οι τρει γη οι βασιλείς. Υπάρχει μια περιγραφή, η ορκομοσία του Αλέξανδρου σε βασιλιά ήταν ε, δακρύβρεχτη. Mm. Ο ίδιο ε, ε, είχε το μαντίλι του στο πρόσωπό του και έκλαιγε με λιγμού. Ε, ο Κωνσταντίνος δεν μπόρεσε να διαχειριστεί αυτή την εικόνα και έφυγε από, που, που δεν ήταν στο ίδιο δωμάτιο, ήταν στο διπλανό δωμάτιο και ανέβηκε στα διαμερίσματά του. Η Δε Σοφία κάποια στιγμή ξέσπασε σε βουλιαχτά. Έκλαιγε γοερά διότι δεν πίστευε στα μάτια της τι συμβαίνει εκεί πέρα και ποιες επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει όλο αυτό το πράγμα για τις σχέσεις ανάμεσα στα <θυμίλια> μέλη <συμίλια> της οικογένειάς τη, τα παιδιά τη, τα αδέρφια <συμίλια> μεταξύ. Ε, για τη χώρα, για τη δυναστεία, για όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτό. Το <συμίλια> ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι σχέσει συνεχίστηκαν όμω με τον Αλέξανδρο όσο για το μικρό διάστημα που ήταν βασιλιά. Ε, ναι, ε, δεν είχαν, έχει... είχαν, πάει στο... στην Ελβετία. Στην Ελβετία. Στην Ελβετία. Ε, δεν είχε λόγο να διαταραχθούν οι σχέσει τη, διότι ο Αλέξανδρος δεν έγινε βασιλιά επειδή το επιδίωξε αυτό. Έγινε βασιλιά γιατί απαιτήσαν οι άλλοι και έγινε βασιλιά επειδή του το ζήτησε ο πατέρα του. Μάλιστα. Επομένω, δεν είχαν λόγο να κρατάνε κακία στον Αλέξανδρο γιατί έγινε βασιλιά. Και έρχεται εκείνη το δυσάρεστο γεγονό του θανάτου του Αλεξάνδρου. <laughs> το οποίο βέβαια κάποιοι το αμφισβητούν ότι είναι ακριβώ αυτέ τι συνθήκε. περιγράφεται λίγο το θάνατό του με το σκύλο και τη μαϊμού <laughs> και τα κτλ. Ε, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που λένε ότι ήταν κάτι διαφορετικό, κύριε Παπασταντίνου. Κάθε φορά που ένας, ένα ένας πρόσωπο πεθαίνει και σχετικά ξαφνικά, πάντοτε υπάρχουν διαδόσει ότι Υπάρχουν άλλα πράγματα που πίσω. Όπω και με τον Βασιλιά αυτή... Γεώργιο, τη δολοφονία. Ότι υπάρχουν συνέπειε. Ναι, ο Βασιλιά Γεώργιο. Με τον Ιωάννη Μεταξά, ότι δεν πέθανε από φυσικό ναι. θάνατο. Ε, για όλου λίγο πολύ. Αλλά μέχρι στιγμή δεν έχουμε στοιχεία για τον Αλέξανδρο που να υποδηλώνουν ότι ήταν δολοφονία ή κάτι άλλο. Δεν να... θα μπορούσε να ήταν δολοφονία. Πώ να ήταν δολοφονία. Ε, Άλλωστε ο Αλέξανδρος, ε, από τότε που έπαθε το ατύχημα αυτό έζησε περίπου ένα μήνα. Mm -hmm. Και η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου είχε κάθε λόγο να θέλει να γίνει καλά ο Αλέξανδρος. Έφερε τους καλύτερους γιατρούς ακόμα και από το εξωτερικό, τον περίφημο Βινταλ. Γίνανε τα πάντα, ας πούμε, για να σωθεί. Αλλά μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που δεν υπήρχαν καν τα αντιβιωτικά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, επομένως, μια μόλυνση... Ή ε, η, η ισχυρή κράση του ασθενούς θα την ξεπερνούσε ή θα κατέληγε. Και ο Αλέξανδρος είχε ισχυρή κράση γιατί ήταν ένα γυμνασμένο παλικάρι 27 χρονών, έτσι. Αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε, πέθανε και η Σοφία δεν μπόρεσε να πει ούτε στην κηδεία του. Ε, δεν μπόρεσε πρώτα πρώτα να είναι κοντά του τις δύσκολες τελευταίες μέρες της ζωής της. Mm. Ε, ήταν πολύ τραγικό αυτό το πράγμα. Ε, και ήταν το αποτέλεσμα της αντιπαλότητας και του εθνικού διχασμού. Τα μία μάνα να μην μπορεί να είναι κοντά στις τελευταίες στιγμές του παιδιού της και να τις απαγορεύσουν στην ουσία να έρθει να και στην κηδεία να πει το τελευταίο αντίο ε. Ναι. Και μην ξεχνάμε να τονίζει κανείς και το εξή ότι κατηγορήσαν τη Σοφία ότι ήταν γερμανόφιλη. Μάλιστα. Ο πόλεμος τελείωσε το 18. Ναι. Ο Κάιζερ εκθρονίστηκε. Πωστά. Η Γερμανία έπαψε να είναι αυτοκρατορία. Ήταν η δημοκρατία τη Βαϊμάρη. Λοιπόν, και έχουμε φτάσει στο 20. Δύο χρόνια ακριβώ. Ο, ο, ο πόλεμο τελείωσε τον Νοέμβριο του 18 και Ο Αλέξανδρο ήταν άρρωσο και πέθανε τον Οκτώβριο του 20. Δύο χρόνια είναι. μετά. Δηλαδή, αν ερχόταν η Σοφία εδώ πέρα, τι θα έκανε, Θα ε, 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 Κατασκοπία υπέρ τη Γερμανία, ακόμα και για εκείνου που πιστεύουν ότι μπορεί να ήταν και πράκτορο των Γερμανών. Το 20. Ε, δεν έχει λογική. Ναι, η Σοφία η οποία να πούμε ότι βαφτίστηκε χριστιανή Ορθόδοξη. Ναι, ναι έκανε ναι. κατήχηση με τον αρχιεπίσκοπο τότε νομίζω. Ναι, ναι, ναι ακριβώ. Ε, γιατί το ήθελε, η ίδια. το ήθελε η ίδια. Δεν την υποχρέωσε κανένα. Γενικά, ε, εμεί εδώ πέρα στην Ελλάδα ούτε τον Όθωνα ούτε την Αμαλία υποχρεώσαμε να γίνουν Ορθόδοξοι και δεν γίνανε. Ούτε τον Γεώργιο τον πρώτο, ο οποίο παρέμεινε Προτεστάτη σε... τα 50 χρόνια που βασίλευσε mm. στην Ελλάδα. Ε, και τη Σοφία δεν την υποχρέωσε κανένας να, να γίνει Ορθόδοξη. Άλλωστε μετά το γάμο της στη Μητρόπολη Αθηνών έγινε μια σύντομη τελετή κατά το δόγμα των διαμαρτυρωμένων yeah, στο ανάκτορο που υπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι του Γεωργίου του Πρώτου όπου υποτι... εκκλησιαζόταν ο Γεώργιος mm. ο Πρώτος που παρέμεινε και εκείνο διαμαρτυρώμενος. Ε, από μόνη της όμως θέλησε να ασπαστεί την Ορθοδοξία γιατί δεν ήθελε στην οικογένεια να συμβαίνει αυτό που συνέβαινε στην προηγούμενη οικογένεια, όπου ε, ο Γιώργο ήταν διαμαρτυρόμενο, η Όλγα με όλα τα παιδιά ήταν Ορθόδοξη. Υπήρχε αυτό ο διαχωρισμό. Στην καινούργια οικογένεια θα ήταν αυτοί οι διαμαρτυρόμενοι και ο, ο Κωνσταντίνο με τα παιδιά θα ήταν Ορθόδοξη. Και ήθελε να είναι ε, όλοι μαζί στο ίδιο δόγμα. Και βεβαίω έμαθε και ελληνικά πολύ καλά. Ναι, δεδομένου ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα ήταν 19 χρονών ήδη είχε αρχίσει από το Βερολίνο να μαθαίνει. Βέβαια, εκεί πέρα βρέθηκε ένα καθηγητή που τη έμαθε τα άρχισε να τη μαθαίνει τα αρχαία ελληνικά. Εδώ πέρα βρέθηκαν άλλοι καθηγητέ που ε, τις μάθανε τέλεια τα ελληνικά, τα οποία μιλούσε και έγραφε τέλεια. Άλλωστε έγραφε σε γερμανικά, σε εγκλέζικα, σε γαλλικά και σε ελληνικά. Δεν mm. ήταν οι γλώσσε που μιλούσε. Οι γονεί της ε, θέλανε στι κόρες τους να δώσουν μια πολύ καλή μόρφωση. Δεν ήταν αυτό που εκείνα τα χρόνια ακόμα, ακόμα και για τις πριγκίπτσες ισχύει ότι εντάξει δεν θα παίξει κάποιο ρόλο ας ε, έχει μια κοινωνική ε, αγωγή καλή και ε, δεν χρειάζεται να έχει μόρφωση. Είχε μορφωθεί πάρα πολύ καλά με, πολλού, με πολλούς και καλούς καθηγητές. Βεβαίως μετά... Το 1920 επέστρεψε ο Κωνσταντίνο. Τώρα, πολύ ότι ήταν λάθο αυτή η κίνηση, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Και μετά, βεβαίω, ξανά έγινε Επανάσταση, εκδιώχθηκε για δεύτερη φορά. Και μετά η Σοφία δεν επέστρεψε ποτέ στην Ελλάδα. Έμεινε στην Ιταλία και μετά πήγε στην Γερμανία. Ε, δεν μπορούσε να επιστρέψει στην Ελλάδα, δεν, γιατί. Δεν δε, δε τη το επιτρέπανε. Απαιτήσανε όταν ε, το κίνημα... Τότε πήγε ο άλλο ο γιο, ο Γιώργο έγινε βασιλιά. Έγινε ο Γιώργο, ο νόμιμο διάδοχο. Ε. Ο Κωνσταντίνο τότε πραγματικά παραιτήθηκε, mm. ενώ ε, με, όταν τον διαδέχτηκε ο Αλέξανδρος δεν είχε παραιτηθεί. Και ο Ζωνάρ τότε είχε διαβεβαιώσει ότι αν επιστρέψει ο πόλεμος και ο λαός θέλει, μπορεί να επιστρέψει. Mm. Ε, όμως μετά το κίνημα του πλαστήρα, γονατά και το 22 ε, παρετήθηκε υπέρ του Γεωργίου και δεν είχε κανένα... Ήθελε να επιστρέψει, να ζήσει και να επιστρέψει σαν ιδιώτη mm. στην Ελλάδα αλλά να επιστρέψει το θρόνο δεν το ήθελε πλέον. Και λοιπόν. η Σοφία μετά πώς διαχειρίστηκε, γιατί πέθανε και μετά από λίγα χρόνια ο Κωνσταντίνο. Μετά από μήνε πέθανε ο Κωνσταντίνο. μετά από μήνε πέθανε, το, ε, το Σ... Σεπτέμβριο του 1922 φύγανε στην Ιταλία, στο ο, 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 Παλέρμο τη Σικελίας. Μάλιστα και η Σοφία πώ το διαχειρίζεται μετά μένει μόνη Ε, είναι σε πένθος η Σοφία ουσιαστικά από το 20 που πέθανε ο, ο Αλέξανδρος και το οποίο πένθος συνεχίζει μέχρι το θάνατό της ε, για τον Αλέξανδρο και για τον Κωνσταντίνο συγχρόνως. Mm. Με την πλερέζα της χειρίας κυκλοφορεί παντού ας πούμε. Και πέθανε πριν προλάβει να δει το τρίτο της γιο βασιλιά. Ναι. Α, αν, το, ναι, ναι, αν το πάρουμε έτσι, πέθανε πριν προλάβει να δει τον Γεώργιο το δεύτερο να επιστρέφει στην Ελλάδα, γιατί πέθανε σε δι, ε, ε, καιρό, εποχή αβασίλευσης δημοκρατίας, έτσι. Α, μάλιστα, ήταν... Πέθανε το 32, τον Ιανουάριο α, του 32, α, α. ο Γεώργιος επέστρεψε ξανά, έγινε η παλινόρθωση και επέστρεψε τον Νοέμβριο του 35. Οπότε, περίπου 3 τρία χρόνια. Μάλιστα, δεν το είδε λοιπόν δεν την το επιστροφή. Το αυτό του Γεωργιού και πολύ περισσότερο δεν είδε και το, τη, τον, Παύλο. τον Παύλο να γίνεται βασιλιάς ο οποίος έγινε το 47, ας πούμε, ναι. αρκετά μάλιστα. χρόνια μετά. Οπότε τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα περνάει, περνάει στην Γερμανία, στην, Φλωρεντία, Α, στην Φλωρεντία. Στη Φλωρεντία. Όχι όχι στην Γερμανία, ε, πέθανε στη Γερμανία γιατί είχε πάει για, για θεραπείες Α. αλλά η κατοικία της ήταν στη Φλωρεντία όπου εκεί πέρα μάλιστα στον ρωσικό, ήταν η μόνη Ορθόδοξη Εκκλησία, στο ρωσικό λοιπόν Ορθόδοξο Ναό τη Φλωρεντία, στην Κρύπτη είχε βάλει τη, το φέρετρο άταφο με τον Κωνσταντίνο. Εκεί πέρα το 1926 προσθετέθηκε το φέρετρο τη Όλγα που πέθανε στη Ρώμη mm. ε, και η Άταφο. τη Γυναίκα του Γεωργίου. Του Γεωργίου, τη ναι, Πεθεράσης, να, ναι, ακριβώς της ε, Να μπορέσουν λοιπόν να επιστρέψουν και να ταφούν στο Τατόι. Και, και το 32 προσθέθηκε και το φέρετρο της Σοφίας εκεί πέρα, και τα τρία φέρετρα στη Ρωσική Κρύπτη και είπαμε το 35, τον Νοέμβριο του 35 επέστρεψε ο γιος της, ο Γιώργος ο Δεύτερος και περίπου ένα χρόνο μετά, το 36, ε, επέστρεψαν οι σωροί mm. των, των, τριών βασιλέων αυτών και ετάφησαν στο Τατόι. Μάλιστα. Μύθος, α, αν με τι άλλο μύθος, τη ρωματική ζωή της στη ε, ζωή τη Βασίλισσα και βεβαίω για, τα, ε, για όλα τα όποιο θέλει να μάθει ε, περισσότερα, Βασίλισσα Σοφία των Ελλήνων. Εκδόση Φερενίκη, κύριε Βαγκοσταντίνου, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε για ένα πρόσωπο τη νεότερη ιστορία που ενδεχομένω έρχεται να το φωτίσετε, γιατί υπήρχαν κάποια σημεία που δεν ξέραμε για, τον, για το έργο τη και το βίο τη. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σα σήμερα στην Βεργίνα Τηλόραση. Και εγώ σα ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σα. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, αυτά για την Βασίλισσα Σοφία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.